πάρα πολύ. Είναι χαρά μου να είμαι στα μέρη σας. Λοιπόν, τώρα εσείς χειρίζετε όλη την Ελλάδα εν ώψη των εκλογών. Πώς είναι, αυτή είναι μια εμπειρία που πρωτόγνωρη. Γράφεις πάρα πολλά χιλιόμετρα στο δρόμο. Ελπίζω να αντέξεις τα μάξι μου. Το έκανα σέρβις τις προάλλες. Είναι πολύ ωραία διαδικασία. Είναι Ιούλιος μήνας και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί όπου πηγαίνω έχει κόσμο πολύ και υπήρχε μια απαραίτηση το προηγούμενο διάστημα. Αλλά βλέπω ξανά μια λάμψη στα μάτια των ανθρώπων. Και το ξέρετε και εσείς, η ελπίδα δεν χαρίζεται, δεν δορίζεται, κερδίζεται. Και πρέπει 6 του Οκτώβρη να την κρατήσουμε ζωντανή. Πώς βλέπετε με την απόσταση του χρόνου το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών για το ΠΑΣΟΚ, πώς το χαρακτηρίζετε στην νομιμένη ψήφιση? Νομίζω ότι δεν τα καταφέραμε. Ήταν αποτέλεσμα κατώτερο των προσδοκιών. Περάσαμε κάτω από την πάρα και ο λόγος είναι προφανής. Εμείς θέλαμε να δημιουργήσουμε συνθήκες δημοκρατικής ανατροπής για να κερδίσουμε σε επόμενες εθνικές εκλογές τον κύριο Μητσοτάκη και χάσαμε τον κύριο Κασελάκη. Και ενώ γύρισε ο κόσμος την πλάτη του και στο ΣΥΡΙΖΑ 1.000.000 ψηφοφόροι και στη Νέα Δημοκρατία 1.000.000 ψηφοφόροι, σε απόλυτους αριθμούς 100.000 άνθρωποι λιγότεροι ψήφισαν και εμάς. Άρα έγινε μια προσπάθεια, το αναγνωρίζω, αλλά δεν ήταν αρκετή και δεν καταφέραμε να πείσουμε ότι αποτελούμε μια ξεκάθαρη, αξιόπιστη επιλογή για την διακυβέρνηση της χώρας. Πότε σκεφτήκατε πρώτη φορά να διεκδικήσετε την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ? Την πρώτη στιγμή που το σκεφτήκατε, πότε ήταν? Το βράδυ των εκλογών. Το βράδυ με τα αποτελέσματα των εκλογών στεναχωρέθηκα πάρα πολύ με τα νούμερα και τις επόμενες ημέρες είχαμε μια συζήτηση και με συνεργάτες βλέποντας ότι μπορεί να οδηγηθούμε σε μια κρίση και στο χώρο και θεώρησα σωστό, όπως πάντα κάνω, να λέω αυτά που αισθάνομαι. Εγώ, ξέρετε, δεν είμαι αυτοδιοικητικός τέλεχος. Εμένα με κάλεσε το ΠΑΣΟΚ τέτοια εποχή πέρυσι να αναλάβω τη μεγάλη ευθύνη να προσπαθήσω να δημιουργήσω συνθήκες ανατροπής για την παράταξη στην Αθήνα. Και τότε όλοι έλεγαν ότι θα χάσω, όμως πήρα την ευθύνη γιατί το πίστευα και έτσι έκανα μια μεγάλη νίκη. Έτσι και τώρα αισθάνθηκα ότι πρέπει να πούμε τα πράγματα όπως είναι για το χώρο μου, το ΠΑΣΟΚ και τη Δημοκρατική Παράταξη. Διότι δεν μπορεί η χώρα, και το πιστεύω βαθιά αυτό, να συνεχίσει με ένα μοντέλο που γεννάει αδικίες και έχει μια τρομακτική σώρευση πλούτου σε πάρα πολύ λίγους. Και ξέρετε, υπάρχει ένα θέμα εδώ, θέλω να το πω. Θα σου πει κάποιος, καλά τα είπες αυτά και δεν βάζεις το κεφάλι σου στον τουβά. Ναι. Δεν παίρνεις την ευθύνη. Ναι. Δεν τολμάς. Οπότε λέω ότι εγώ δεν είμαι ούτε λαγός, ούτε κρυπτόμενος. Τα λέω, παίρνω την ευθύνη, αναμετρώ με αυτήν και είμαι υποψήφιος πρόεδρος. Με το ασύμβαστο τώρα, με το ασύμβαστο καταστατικό το θέμα έχει λήξει, θα λήξει, έχει λήξει. Εντάξει, ήταν πολιτικά θέματα και κακώς βγήκαν και στην επικαιρότητα. Θυμίζω ότι ήταν και ο κύριος Καμίνης, υποψήφιος πρόεδρος και δήμαρχος και δεν υπήρξε νίκη, δεν υπήρξε νίκη. Αλλά νομίζω ότι είναι και εκ του πονηρού τέτοιες ιστορίες. Εκ του πονηρού, του κύκλου του Νίκου Ανδρουλάκη, του Νίκου Ανδρουλάκη. Εκ του πονηρού βεβαίως αυτές οι διαρροές, το βλέπετε κι εσείς, είναι φωτογραφικές διατάξεις, οι οποίες κάθε φορά σε κάθε συνέδριο αλλάζουν κατά το δοκούν. Και αν θέλει και το ΠΑΣΟΚ να αλλάξει, που πιστεύω το θέλουμε όλοι, πρέπει να γίνει και μια αλλαγή στο καταστατικό για να μην υπάρχουν τέτοιες διατάξεις, οι οποίες μόνο προβλήματα δημιουργούν και μια άσχημη εικόνα συνολικά για την προσπάθεια που κάνουμε. Εντάξει, αυτό έχει λήξει τώρα. Επί της ουσίας όμως, μπορεί να είναι κανείς αποτελεσματικός, μπορεί να είστε αποτελεσματικός δήμαρχος Αθηναίων και την ίδια στιγμή. Απολύτως μπορεί να είμαι. Βεβαίως, απολύτως μπορεί να είμαι και το πρόγραμμά μου εφαρμόζεται μέχρι κεραίας. Θα συνεχίσει να εφαρμόζεται μέχρι κεραίας. Είναι ευρωπαϊκό κεκτημένο. Είναι βεβαίως μια συνθήκη που ενδυναμώνει το θεσμό. Οι διεκδικήσεις που κάνω σαν πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και υποψήφιος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είναι διεκδικήσεις που αφορούν και την Αθήνα. Και οι εθνικές διεκδικήσεις επίσης βελτιώνουν τη ζωή των πολιτών, γι' αυτό άλλωστε εφαρμόζονται και σε όλη την Ευρώπη. Και βεβαίως να πω και ότι ακριβώς υπήρχαν και προηγούμενα παραδείγματα, όπως με τον Περιφερειάρχη, αν δεν κάνω, τον κύριο Τζιτζικώστα στη Νέα Δημοκρατία και με τον Καμίνη στο ΠΑΣΟΚ, όπου τότε λέγανε ότι τιμάει τη διαδικασία να έχουμε τέτοιες υποψηφιότητες και δεν υπήρχε καμία άλλη ερώτηση. Εδώ όμως είναι ακριβώς το αντίθετο, συζητάνε συνέχεια γι' αυτό και ο λόγος ξέρετε ποιος είναι. Πάλι εκ του πονηρού. Για να μην πούμε τα βασικά. Ότι η χώρα έχει πια πρόβλημα, παραγωγικό μοντέλο σε πολύ μεγάλη αποδρομή. Διότι έρχονται δισεκατομμύρια τα οποία γίνονται υπερκέρδη. Διότι υπάρχει εσχροκέρδια και καρτέλ τα οποία δεν χτυπάμε. Και αυτή πρέπει να είναι συζήτηση. Και για αυτά να συζητήσουμε και να συγκρουστούμε
με τα συμφέροντα και τα κατεστημένα τα οποία δημιουργούν συνθήκες ασφυξίας στους απλούς πολίτες. Αν εκλεγείτε πρόεδρος, δεν θα σκεφτείτε, αν εκλεγείτε πρόεδρος, να παραιτηθείτε από δημοσιογράφους. Σε καμία περίπτωση θα συνεχίσω να προχωράω και το πρόγραμμά μου στην Αθήνα και τις μεγάλες διεκδικήσεις για τη χώρα. Ο Παγκογιάννης σας ζήτησε να βρίσκετε έναν αντιδήμαρχο στη θέση σας. Τον ίδιο. Θέλει να είναι ο ίδιος, είναι προφανές σε κάθε δημοτικό συμβούλιο που κρατάει 5 και 6 ώρες και μιλάμε για την Αθήνα, παίρνει τον λόγο και μου ζητάει κάθε φορά να ορίσω κάποιον να με αντικαταστήσει. Προφανώς θέλει ο ίδιος να είναι. Δεν έχει καταλάβει ότι έγιναν εκλογές και ότι είμαι δήμαρχος. Πόσο καιρό θα του πάρει, αναρωτιέμαι. Τώρα το ερώτημα εδώ και μήνες είναι απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ποιος, αν συναντήσετε έναν ψηφοφόρο του Πασόκ στον δρόμο και σας ρωτήσει, μπορείτε να κερδίσετε τον Κυριάκο Μητσοτάκη? Μπράβο. Νομίζω ότι. Μπορείτε να τον νικήσετε τον Κυριάκο Μητσοτάκη? Ναι. Εγώ δεν έχω αντίπαλο ούτε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ούτε τον κύριο Κασελάκη. Έχω τα προβλήματα. Και έχουμε μία ατζέντα για το πώς θα λύσουμε τα προβλήματα των πολιτών. Και αν η ατζέντα κερδίσει και πιστούν οι πολίτες σε αυτά που λέμε είναι οι λύσεις, τότε θα δημιουργήσουμε συνθήκες διακυβέρνησης. Αλλά ο στόχος δεν είναι η εξουσία, είναι ο εκδημοκρατισμός εξουσίας. Είναι όλοι οι πολίτες να έχουν ρόλο και λόγο και φωνή και να συμμετέχουν και να συνδιαμορφώνουν. Για να πείσουμε όμως γι' αυτό, πρέπει να το κάνουμε και στο κόμμα μας. Άρα πρέπει να αλλάξουμε και το κόμμα μας για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε συνθήκες συνδιαμόρφωσης, συνδημιουργίας ξανά και στο Πασόκ και το Πασόκ να έχει το κάπα κεφαλαίο και να ξαναγίνει κίνημα. Το Κυριάκο Μητσοτάκη μπορείτε να τον νικήσετε? Έδειξα και στην Αθήνα ότι μπορώ να χτυπήσω το σύστημα και να το κερδίσω, γι' αυτό και είμαι σίγουρος ότι αν απαντήσουμε με επάρκεια στα προβλήματα που θα έχουμε το χρόνο να τα πούμε σε όλη την προεκλογική εκστρατεία, θα ξανακερδίσουμε το σύστημα. Τώρα, στο Πασόκ ανήκουν αριστεροί, κεντροαριστεροί και κεντρώοι. Πώς αυτό προσδιορίζεστε εσείς μέσα στο Πασόκ? Κεντρώος, κεντροαριστερός ή αριστερός? Είμαι κεντροαριστερός και θέλω ένα κράτος δίκαιο, με καλές υπηρεσίες για τους πολίτες. Θέλω να παλέψουμε για δημόσια δωρεάν παιδεία, δημόσια δωρεάν υγεία και πρέπει να αποφασίσουμε με ποιους θα πάμε και ποιους θα αφήσουμε. Εγώ λοιπόν είμαι με τους αγρότες, με τους κτηνοτρόφους, δεν είμαι με τα φαντς. Είμαι με τους χαμηλόμισθους, με τους χαμηλοσταξιούχους και δεν είμαι με τους πολίτες που δημιουργούν νέα υπερκέρδη, με τις πολύ λίγες μεγάλες εταιρείες που έχουν κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης δικό τους και αντί να συζητάμε για το πώς θα φτιάξουμε σχολεία και νοσοκομεία, φτιάχνουμε μολ, φτιάχνουμε πράσινους ουρανοξύστες και χτυπιόμαστε μετά για να πούμε πόσο βιώσιμες πρέπει να είναι η πόλη μας και αυτό στα λόγια και όχι στην πράξη. Τώρα το Πασόκ πρέπει να στρίψει λίγο προς το κέντρο όπως είναι τώρα ή προς τα αριστερά όπως είναι και η ιστορική φάση, γενικότερα η ιστορική πολιτική φάση? Υπήρχε μια προσέγγιση απολύτικη που έλεγε ότι για να γίνει κάποιος κυβέρνηση πρέπει να πάρει το κέντρο. Το Πασόκ σε αυτές τις εκλογές πήρε το κέντρο και έμεινε τρίτο και καταεδρωμένο. Μάλιστα. Σαφής. Τώρα, πώς τοποθετήσετε, πώς θα τοποθετηθείτε σαν πρόεδρος του Πασόκ, εάν εκλεγείτε, στην περίφημη θεωρία περί ενιαίας κεντροαριστεράς? Τι θα κάνετε για την ενιαία κεντροαριστερά? Ένα βαθύ μεγάλο κάλεσμα κατά τις 6 του Οκτώβρη για να γίνει το Πασόκ ξανά η ψυχή της Δημοκρατικής Παράταξης. Καλώ όλους τους δημοκράτες, τους προοδευτικούς πολίτες, από όποιον χώρο και αν προέρχονται, να στηρίξουμε τη νέα ατζέντα εθνικών αλλαγών που χρειάζεται η χώρα, να δώσει το παρόν στις κάλπες 6 του Οκτώβρη και να σηματοδοτήσουμε τη νέα αλλαγή για τη χώρα. Πώς τοποθετήσετε στη νέα θεωρία περί ενιαίας κεντροαριστεράς? Εμένα με απασχολεί πάρα πολύ να διαμορφώνουμε συνθήκες σύγκλησης και συνεργασίας πάνω σε προβλήματα. Διότι το πρόβλημα δεν είναι οι συγκλήσεις, το πρόβλημα δεν είναι να ενοποιήσουμε τους χώρους, το πρόβλημα είναι πού θέλουμε να πάμε τη χώρα με την ενοποίηση των χώρων. Άρα είμαστε υπέρ της δημόσιας δωρεάν παιδείας και των πανεπιστημίων. Είμαστε υπέρ των funds. Είμαστε υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των αγροτών και των κτηνοτρόφων. Είμαστε των λίγων πολύ μεγάλων επιχειρήσεων που έχουν ανεκτέλεσει τα 10 δισεκατομμύρια και έχουν πάρει τη μερία του λέοντος στο Ταμείο Ανάκαμψης. Είμαστε με τη δημόσια υγεία και κηρύσουμε ανένδοτο για τους νοσηλευτές και τους γιατρούς το ΕΣΥ. Ή είμαστε με τα ιδιωτικά ιατρεία και τα ιδιωτικά συμφέροντα? Αυτά απαντάμε ξεκάθαρα και όποιος θέλει ας προσέλθει να μας στηρίξει. Να πάμε να δούμε λίγο μακρύτερα κλείνοντας. Εάν υπάρξει, εάν είστε πρόεδρος του Πασόκ και υπάρξει το εγχείρημα για την ενιαία κεντροαριστερά, ο Κασελάκης έχει πει ότι θα είναι υποψήφιος σε αυτό. Εσείς σαν πρόεδρος του Πασόκ μπορείτε να πείτε αν θα είστε υποψήφιος σε ένα τέτοιο εγχείρημα ενιαίας κεντροαριστεράς, μια σύμπραξη, μια συνέρεση όπως είπε ο Κασελάκης? Είμαι υποψήφιος στο Πασόκ κίνημα αλλαγής στις 6 του Οκτώβρη. Και έχουμε μπροστά μας λιγότερα από 90 ημέρες και καλώ όλους τους δημοκράτες και προοδευτικούς πολίτες
να ακούσουν το πρόγραμμά μας και αν το πιστέψουν να έρθουν να μας στηρίξουν. Υποψήφιοι πολύ, τι σημαίνει δυναμική ή και δυναμική, δυναμική, πλούτος ιδεών και συγκρούσεων πολιτικών. Και θα χαρώ πάρα πολύ να συζητήσω με τα πολύ αξιόλογα στελέχη που έχουν καταθέσει υποψηφιότητα και να δούμε τις διαφορές μας και που έχουμε κοινά χαρακτηριστικά και αυτή η έκρηξη ιδεών να δημιουργήσει συνθήκες επανεκκίνησης για τον χώρο. Με αυτό θα κλείσουμε. Ποια είναι τα διακριτά πολιτικά χαρακτηριστικά του Χάρη Δούκα σε σχέση με τους άλλους υποψήφιους και με την Άννα Διαμαντοπούλου που μπαίνει, φαντάζομαι, κατά πάσα αφιβολία. Ποια είναι τα διακριτά πολιτικά χαρακτηριστικά σας? Μπορεί να μιλάτε πολύ ωραία γι' αυτό, θέλω χρόνο στη τηλεόραση. Θα έχουμε το χρόνο να τα πούμε στο debate και σε όλη την επόμενη προεκλογική περίοδο. Θυμίζω ότι επίσημα δεν ξέρουμε καν πώς θα είναι τελικά η υποψήφια, οπότε στην παρούσα συγκυρία θα συστήνω αυτοσυγκράτηση, να δούμε ακριβώς ποιοι θα είναι τελικά στην κούρσα και μετά να μπορέσουμε να δούμε ακριβώς και να ξεδιπλώσουμε τις διαφορές μας. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά.